Με συγκίνησε και εμένα. Ναι. Πολύ, πολύ το πλάσμα, έτσι, και μέσα από το podcast. Θέλω να σας πω ότι όταν πέρασα την ιστορία, έτσι, της μαμάς μου, παρακολούθησα πάρα πολύ τη Μαρία. Πήρα πάρα πολύ δύναμη από τη Μαρία, από το κανάλι της, από τον τρόπο που το διαχειρίστηκε, από τον τρόπο που το αντιμετώπισε μετά. Και αν είστε έτσι σε μια δύσκολη φάση που μπορεί να περνάτε κάτι ανάλογο, γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις, όλοι έχουμε στην οικογένεια ή κάποιο κοντινό μας άνθρωπο, να ξέρετε ότι η Μαρία έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά πάνω σε αυτό, για να βοηθήσει ανθρώπους που περνάνε μια παρόμοια συνθήκη, και αν την ακολουθήσετε στα social media, στα κανάλια της και στο YouTube, όλα αυτά που κάνει θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ. Για μένα ήταν τεράστια πηγή δύναμης, παρόλο που δεν τη γνωρίζω προσωπικά, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, ούτε έχουμε καν ανταλλάξει μηνύματα, δηλαδή δεν την ξέρω την κοπέλα. Αλλά η ιστορία της έτσι μου δώσε πάρα πολύ δύναμη και οφείλω ότι της το χρωστάω αυτό. Είναι πάρα πολύ χαρούμενη για τον ερχομό του παιδιού της και είναι λογικό. Και να, πες λίγο, πόσο υποφέρεις από όλες τις μαμάδες γύρω σου που σου δείχνουμε φωτογραφίες συνέχεια, αυτό. Πολύ. Και θα πρέπει να πάρει, φαντάζομαι έχει το τελευταίο τεχνολογία κινητό, γιατί θα γεμίσει όλο το κινητό με φωτογραφίες του παιδιού.